με τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη, πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, για να δούμε τις δικές τους θέσεις αναφορικά με τα χειρουργεία, διότι από 1 Μαρτίου ξεκινά ο θεσμός των απογευματινών ιατρίων ή το μέτρο, όχι ιατρίων, χειρουργείων, με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι, ξέρετε, θα είναι τόσο ευεργετικό το μέτρο αυτό που εγώ μπαίνω ακόμα και στην πρόκληση του χρόνου την ίδια ημέρα να τα ξαναπούμε έτσι και πάλι στον αέρα, είτε ραδιοφωνικό είτε τηλεοπτικό, για να σας δώσω αποτελέσματα από την λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων και το πόσο θα βοηθήσουν. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλή σας μέρα. Με τη σιγουριά θα μείνει ο κύριος Γεωργιάδης, αυτός και η πολιτική του, σε ένα χρόνο μετά. Το λέω, κυρία Δουλγεράκη, γιατί με τον κινησμό που τον διακατέχει αυτό και την κυβέρνησή του, με τον ίδιο κινησμό θα απαντήσουν οι εργαζόμενοι το επόμενο διάστημα, όπως κάναμε με τους αγώνες μας. Ο τιμοκατάλογος αυτός για τα επιπληρωμή ιδιωτικά χειρουργία αποτυπώνει με τον πιο κοινικό τρόπο την εμπορευματοποίηση του συστήματος υγείας. Πάντως η πρώτη ανακοίνωση του κυρίου Γεωργιάδη με τη δεύτερη ανακοίνωση του κυρίου Γεωργιάδη, σε ό,τι έχει να κάνει με τις τιμές των απογευματινών χειρουργείων, διαφέρει. Γιατί εάν, ας πούμε, στην πρώτη φορά που μιλούσαμε για αυτά και ακούγαμε για τα απογευματινά χειρουργεία, φτάναμε ακόμα και σε ένα κόστος 5.000 και 8.000 συμμετοχή του ειδική μου απέναντι σε βαριά χειρουργία, τώρα το περιορίζει ανάμεσα στα 400 και τα 2.000 ευρώ. Υπάρχει μια διαφοροποίηση. Καλά, εντάξει. Εδώ γελάει και το παρδαλό κατσίκι. Όποιος ξέρει την αγορά όπως την ονομάζει και τους πελάτες όπως τους ονομάζει η κυβέρνηση, το χώρο της υγείας και τους ασθενείς. Αυτές οι τιμές, κυρία Δουλγεράκη, προφανώς δεν θα μείνουν εκεί. Και προφανώς, κυρία Δουλγεράκη, τον ελληνικό λαό δεν πρέπει να τον ενδιαφέρει η τιμή που θα πληρώσει, αλλά να μην πληρώσει. Αν του φτάνει του ελληνικού λαού τα λεφτά που του δίνουν κάθε μήνα, είτε σαν σύνταξη είτε σαν μισθό, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε άλλη χώρα και σε άλλο γεωγραφικό μήκος. Εμείς οι μαχόμενοι υγειονομικοί λέμε ότι αυτό το έσχος δεν πρέπει να γίνει αποδεκτό από κανέναν. Τώρα πρέπει να δυναμώσει αυτός ο αγώνας και ταυτόχρονα διαμηνύουμε στην κυβέρνηση ότι θα κάνουμε εμείς και ο ελληνικός λαός το κάθε τι ώστε να λειτουργούν τα νοσοκομεία όλο το 24ωρο, δημόσια, δωρεάν, με όλο το προσωπικό που χρειάζεται και όχι με το ίδιο προσωπικό να τον στείλουν στο όνομα ότι θα πάρει ένα παραπάνω για να λειτουργεί με ανασφάλεια, επικινδυνότητα, με ό,τι αυτό σημαίνει. Ας σκεφτεί ο ακροατής μας, ένας γιατρός που δουλεύει ήδη τώρα 30 ώρες, να δουλεύει και άλλες 8-9 ώρες απόγευμα για να μπορεί να κάνει τα ιδιωτικά χειρουργεία, ή ένας νοσηλευτής που δουλεύει 8 ώρες να δουλεύει και άλλες 8 ώρες για να καλύπτει ένα μέρος από την τώρα, τώρα δεν ξέρω αν θα υπάρχει διπλή αμοιβή και αν θα υπάρχει αυτό το δίλημα για τη διπλή αμοιβή, αλλά η κοινή λογική, μιλάω με την κοινή λογική και όχι γιατί ξέρω και θα δούμε και ότι δεν μπορεί να βάλει δικλείδες ο κύριος Γεωργιάδης. Σαφέστατα, ένας ο οποίος πληρώνεται περισσότερα στα απογευματινά θα πηγαίνει στα απογευματινά. Και απογευματινά, και σας λέω ότι είναι επικίνδυνο. Όταν ρωτήθηκε ο κύριος Γεωργιάδης πώς θα εξασφαλίζεται το ελάχιστο όριο προδιαγραφών για ασφαλή χορήγηση αναισθησίας ή νοσηλείας ή χειρουργικής πράξης όταν δουλεύεις πρωί, απόγευμα, νύχτα και την επόμενη μέρα πάλι πρωί και δουλεύεις, πώς θα εξασφαλιστεί, ξέρετε ποια ήταν η απάντηση του κύριου Γεωργιάδη? Ομάκη κοινικά. Είναι ρίσκο. Έτσι κι αλλιώς όλα στη ζωή είναι ρίσκο. Αν αυτό είναι αποδεκτό από τον Έλληνα πολίτη, ότι η ζωή του θα παιχτεί στα ζάρια σαν ρίσκο, κι αν κάτσει έκατσε και αν δεν κάτσει μπορεί να βρεθεί, αν θέλετε, στο νεκροταφείο ή οτιδήποτε αλλού, νομίζω ότι καθένας πλέον κάνει τις επιλογές του. Επίσης, πώς θα εξασφαλιστεί αυτή τη στιγμή αν κάποιος χρειαστεί μονάδα εντατικής θεραπείας ή απλή νοσηλεία? Σε ποιο κρεβάτι εντατικής θεραπείας? Μήπως ο έχουν πληρώσει θα παίρνει το κρεβάτι από κάποιον που έχει ανάγκη μένα αλλά δεν έχει πληρώσει? Ή την ίδια ώρα σε ποιες μονάδες, όταν είναι κλειστά κρεβάτια εντατικής θεραπείας ή όταν έχουμε ολόκληρη εντατική θεραπεία στα Χανιά κλειστή, ή σε ποια κλινική, όταν αυτή τη στιγμή οι κλινικές έχουν βουλιάξει από κόσμο γιατί υπολειτουργούν τα άλλα νοσοκομεία τριγύρω μας?
ή αν έχει κάποια επιπλοκή το ιδιωτικό απογευματινό χειρουργείο, ποιος παθολόγος, καρδιολόγος, ψυχίατρος, ψυχολόγος, νοσηλευτής θα τον περιθάψει. Τι θα πρέπει να πληρώσει επιπλέον χρήματα αυτός που πλήρωσε για την αμοιβή του χειρούργου ή του αναισθησιολόγου. Αυτά τα ερωτήματα ο κύριος Γεωργιάδης και τα παπαγαλάκια των υπουργείων και των διοικήσεων που βγήκαν και λένε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν να κάνουν ιδιωτικά χειρουργία, όχι μόνο δεν απαντάνε, πετάνε την μπάλα στην εξέδρα, βάζουν ότι υπάρχει ευθύνη πλέον του ίδιου του ασθενή αν θα το επιλέξει ή όχι, και τέλος επιχειρείται μέσω κοινωνικού αυτοματισμού, λέγοντας ότι αυτά που ζητάνε οι υγειονομικοί είναι ένα ένφια, να προκαλέσουν κοινωνικό αυτοματισμό μεταξύ μας. Και εμείς το απαντάμε πολύ συγκεκριμένα. Αν θέλει να βρει λεφτά, ας τα πάρει από τις τράπεζες που δικαιούνται τα αναβαλλόμενο φόρο, δηλαδή οι τράπεζες αν θέλουν να δίνουν φόρο στο κράτος, ή από τις φορολόγηση των εφοπλιστών που δεν πληρώνουν καθόλου ΦΠΑ στο πετρέλαιο. Άρα ας ψάξει αλλού να βρει τον κοινωνικό αυτοματισμό και τα χρήματα ο κύριος Γεωργιάδης και η κυβέρνησή του, και ας μην ξύνεται στη γλίτσα του Τσομπάνη, γιατί οι υγειονομικοί έχουμε και εμείς στο Παγνί μεγάλη εμπειρία τι σημαίνει ιδιωτικά απογευματινά ιατρία, κυρία Δουλγεράκη. Πόσες φορές ακροατές σας κάθε πρώτη του μήνα προσπαθούν τέλος της ημέρας να βρουν ραντεβού και δεν βρίσκουν, ή αν πάει 2 ή 3 του μηνός, ας μας πει κάποιος πότε, αν μπορεί να βρει ραντεβού. Όταν όμως πληρώσει, έχει καλύτερες προϋποθέσεις να βρει ραντεβού. Ή αν μας ακούνε ακροατές σας, ας ρωτήσει κάποιοι άνθρωποι που θέλουν μετά το απογευματινό ιατρείο, που κάνουν κάποιο επεμβατικό, χρειαστεί κρεβάτι, κρατιέται κρεβάτι στην κλινική την αντίστοιχη, και πόσοι βρίσκουν μετά, αν χρειάζονται από το τμήμα επιγόντων περιστατικών, να κρεβάτι. Αυτά τώρα, επειδή γνωρίζουμε τι γίνεται στα δημόσια νοσοκομεία, γνωρίζουμε ότι σήμερα η κυβέρνηση τα στοιχεία που παρουσιάζει, τις επιτυχίες των μεγάλων νοσοκομείων του Παγνή, αξιοποιεί την υπερπροσπάθεια που κάνουν οι μαχόμενοι υγειονομικοί, οι φιλότιμοι μαχόμενοι υγειονομικοί στην πλειοψηφία τους που είναι, ακριβώς για να περπατήσει μια πολιτική που δεν έχει σχέση ούτε με τις ανάγκες του λαού, αλλά ούτε με τις σύγχρονες επιστημονικές μελέτες και τεχνολογία που υπάρχει. Και γι' αυτό, κύριε Δουλγεράκη, εμείς λέμε ότι η απεργία που έχουμε κλαδική την Πέμπτη θα πρέπει να έχει μεγάλη επιτυχία, και θα έχει, ακριβώς γιατί είμαστε σε ένα πόλεμο πλέον, πόλεμο, γιατί έτσι εμείς το αντιλαμβανόμαστε, του ελληνικού λαού απέναντι με μια κυβέρνηση που πλέον αποτελειώνει ό,τι είχε απομείνει από σύστημα υγείας, γιατί δυστυχώς όλες οι κυβερνήσεις έχουν βάλει το λιθαράκι τους να ιδιωτικοποιηθεί το σύστημα υγείας. Όντως είναι αλήθεια αυτό που λέει και ο Γεωργιάδης, τα απογευματινά χειρουργία ήταν νόμος του Παπαδόπουλου πριν 20 χρόνια που δεν υλοποιήθηκε, γιατί δεν υπήρχαν ούτε συνθήκες, αλλά υπήρχαν και οι αγώνες του λαού μας. Και όντως αυτοί οι αγώνες είναι που θα, και αυτό το μέτρο θα το βάλουν στη γωνία, θα το πετάξουν στο καλάθι των αχρήστων, γιατί δεν έχει καμιά σχέση με τις πραγματικές ανάγκες του λαού μας. Αν πραγματικά ενδιαφερόταν η πολιτεία για τις ανάγκες του λαού μας και τις λίστες αναμονής, θα είχε προσλάβει προσωπικό, θα λειτουργούσαν και το μεσημέρι και το βράδυ όλες οι χειρουργικές αίθουσες του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, και όχι οι 8 ή 7 που λειτουργούν μόνο το πρωί και κάποιες έκτακτα το απόγευμα, γιατί δεν έχει προσωπικό γιατρούς, νοσηλευτές, αναισθησιολόγους, μεταφορείς, καθαρίστριες και το υπόλοιπο προσωπικό που χρειάζεται. Και ταυτόχρονα θα προσλάμβανε το προσωπικό, άκουσαν κύριε Δουλγεράκη, εδώ και 2 χρόνια υπάρχει προκήρυξη που έχουν βγει τα προσωρινά αποτελέσματα νοσηλευτών και δεν έχει έρθει άνθρωπος. Και την ίδια ώρα έχουν φύγει πάνω από 100 νοσηλευτές από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και δεν έχει αναπληρωθεί άνθρωπος. Γιατί να έρθει. Γιατί να έρθει με τις παρούσες συνθήκες. Μα εδώ τους έχουν προσλάβει και δεν τους φέρουν. Εδώ τους έχουν προσλάβει, δηλαδή έχουν βγει τα αποτελέσματα τα προσωρινά. Και μας λένε τώρα για τηλεπροσλήψεις ότι θα κάνει. Μα κάθε μέρα ούτως ή άλλως πέφτει και ένα λιθαράκι. Τα απογευματινά ιατρία, τα απογευματινά χειρουργεία, οι κλειστές οι κλινικές.
όλες αυτές οι παθογένειες. Το μήνυμα που μας έστειλε η κυρία Μαρίνα πριν από λίγο, δεν έχει προσωπικού, πήγε να κλείσει ραντεβού για τους υπέρηχους. Το 25% για τους άπορους, η συμμετοχή τους στην ασφάλεια των φαρμάκων. Τα υπόλοιπα τα οποία ακούγαμε με τις υψηλές τιμές στα γενώσιμα και η παρέμβαση, δεν ξέρω, σκόπιμα έντεχνα ή τι, για να περάσει αυτό το 3 ευρώ ανασκεύασμα. Δηλαδή κάθε μέρα και κάτι άλλο και κάτι καινούριο για να επιβαρύνεται ο καθένας από εμάς σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία του. Είναι τα δεδομένα αυτά. Λοιπόν, επίσης για την Πέμπτη που αναφερθήκατε και είναι η πανελλαδική αυτή κινητοποίηση, η πανηγειονομική η κινητοποίηση, να πούμε ότι δίνεται μια ιδιαίτερη βαρύτητα επίσης και στο Ρέθυμνο, με τους φορείς να συμπαραστέκονται δίπλα στους υγειονομικούς, γιατί μεγάλο ζόρε τραβάει και το νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται και θα είναι μάλιστα κλειστά για κάποιες ώρες και το φαρμακείο, όπως ανακοινώθηκε από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Ρεθύμνου. Απλά το λέω για τον κόσμο που μας ακούει και μέσω διαδικτύου και ξέρει τι γίνεται στο Ρέθυμνο. Και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και τη συμπαράστασή μας, γιατί ακριβώς, κυρία Δουγεράκη, εμείς οι υγειονομικοί σε όλο το νησί έχουμε καταλάβει ότι το πρόβλημα του ενός είναι για πρόβλημα του άλλου και ταυτόχρονα ότι είναι κοινή η αιτία των προβλημάτων μας. Η αιτία των προβλημάτων μας έχει όνομα και έχει και υπογραφή. Είναι ότι η υγεία πλέον την θεωρούν, θέλουν να την έχουν σαν επιχείρηση, τα νοσοκομεία σαν επιχείρηση και βεβαίως τους ασθενείς πελάτες. Και με βάση αυτή την αντίληψη πορεύονται. Εμείς είμαστε στον αντίποδα οι πολλοί, γι' αυτό κιόλας είμαστε μαζί με τους μαχόμενους υγειονομικούς και το λαό του Ρεθύμνου, των Χανίων, του Λασιθίου, ακριβώς γιατί ξέρουμε ότι σήμερα υπάρχει τέτοια αναγκαιότητα, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να έχουμε σύστημα υγείας δημόσιο και δωρεάν και αυτό που συγκρούεται είναι η λογική του κόστους μαζί με τις ανάγκες τις δικές μας. Δεν τα παζαρεύουμε. Οι ζωές μας ή τα κέρδη τους. Επιλέγουμε τις ζωές μας, τα δικές μας και των παιδιών μας. Και θέλω να σας ευχαριστήσω. Και ιδιαίτερα να σκεφτούν οι κριτικοί και όλοι στον ελληνικό λαό ότι είμαστε ένα χρόνο περίπου μετά το έγκλημα στα Τέμπη. Δεν θα δεχτούμε να γίνουμε εμείς μηχανοδηγοί σε Τέμπη που πολλές φορές μετατρέπονται τα νοσοκομεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σας.